Καλησπέρα σε όλους. Σήμερα αποφάσισα να κάνω το πέστο το νούμερο... Ποτέ δεν θυμάμαι, δεν κάνω το homework μου. Ε, 25 μάλλον, στο καναπέ. Ξαπλωμένη, έτσι λίγο πιο αραγματικά. Γιατί δοκιμάζω νέα πράγματα. Και θέλω να μου πείτε αν σας αρέσει ας πούμε, να είμαι έτσι λίγο πιο casual, αλλά αν θέλετε να είμαι λίγο πιο στημένη. Ε, και επίση θα δοκιμάσω άλλο ένα πράγμα. Θα βάλω τη, τα μηνύματά σα να εμφανίζονται. Έχω την εντύπωση ότι όταν διαβάζει ένα κείμενο παρά το ακού μόνο, ε, συγκεντρώνε περισσότερο. Δεν ξέρω. Ε, και θέλω να μου πείτε τέλο πάντων πώ σα φαίνονται αυτέ οι δοκιμέ που κάνω. Γιατί τα πέστω τώρα που ξανάρχισα να τα κάνω. Τα αγαπάω πάρα πολύ και τα προσέχω πάρα πολύ. Και θέλω να είναι όσο το δυνατόν πιο ε, αρεστά στο κοινό. Και έχοντα πει αυτά, πάμε να ξεκινήσουμε. Μου έχετε στείλει πάρα πολύ ωραία μηνύματα. Ε, μου κάνετε τη δουλειά μου πολύ εύκολη, γιατί μου στέλνετε πολύ, πολλά και πολύ ωραία μηνύματα τα οποία έχουν ε, ε, ψωμί και αφορούν και πολύ κόσμο. Δηλαδή. Δεν είναι μηνύματα τα οποία είναι κάτι πάρα πολύ συγκεκριμένο. Έχουν να κάνουν με πράγματα τα οποία αφορούν όλο τον κόσμο. Όπω πάμε να ξεκινήσουμε. Τι πιστεύει για το μοντέλο δυτική δημοκρατία που φαίνεται να έχει φέρει ο Μητσοτάκη στην Ελλάδα. Στη Γαλλία, ναι, μεν παρατηρείται το ίδιο φαινόμενο, αλλά ο κόσμο αντιδρά στη δράση του κράτου. Από την άλλη, εδώ παρατηρείται πρωτοφανή παθητικότητα. Ακόμα και μετά τα τέμπη δεν ανήξε Και παρά τι απίστευτε δηλώσει που έγιναν τότε και συνεχίζουν να γίνονται από υπουργού. Αυτό που πιστεύω εγώ είναι ότι παρόλο που είναι τη μόδα να κράζει το μυτσοτάκι και α πούμε. Έτυχε να ήμουν κάπου τι προάλλε και χτύπησε το 112 για, το, για τα καιρικά φαινόμενα, που γελάω εντωμεταξύ με αυτό πλέον που γίνεται κατάχρηση. Ε, ε, ξαφνικά όλοι λέγανε: Ω, κούλι, κούλι. Θεωρώ ότι έχει γίνει πιο πολύ τη μόδα να λε αυτό, παρά όντω να δίνει σημασία, πραγματική σημασία, στα όσα κάνει η κυβέρνηση. Ε, ε, Όπω για παράδειγμα αυτό με τα «Τέμπι», που είναι πάρα πολύ σοβαρό αυτό το νέο πράγμα που έγινε. Και αυτό το πράγμα που είπε ο Άδωνης Γεωργιάδης θεωρώ ότι δεν γίνεται να το λέει ένας υπουργό, Τέλος πάντων όμως έχουν γίνει αυτά τόσες πολλές φορές. Αυτό που πιστεύω εγώ είναι ότι η μάζα αντιδράει έντονα σε κάτι όταν έχει ήδη ε, διαφημιστεί αρκετά... Πιστεύω ότι όντω μπορεί να γίνεται κάτι πάρα πολύ σοβαρό στον κόσμο, στη γειτονιά μας Και άμα δεν αντιδράσουν οι πολλοί, ε, δεν θα αντιδράσουν. Δεν θα αντιδράσει όλο ο κόσμο. Δεν ξέρω αν καταλαβαίνετε πώ το εννοώ. Θεωρώ πραγματικά ότι αντιδρούμε σε αυτά. Δεν, όχι σε αυτά που μα λένε, γιατί δεν θεωρώ ότι αντιδράμε στα συστημικά. Θεωρώ ότι αντιδράμε μόνο όταν έχει ε, ασχοληθεί κάποιο που μπορεί να θαυμάζουμε ή κάποιο influencer ή όταν έχει συζητηθεί ήδη πάρα πολύ από τους πολλούς. Τώρα όσο αφορά το μοντέλο δυτική δημοκρατίας που λες, δεν ξέρω τι ακριβώς εννοεί. θα ήθελα να κάνεις elaborate και να το συζητήσουμε σε ένα επόμενο πέστο. Γεια σου Κωνσταντίνα, ως φαν τον πέστο θα σου εκφράσω κι εγώ έναν προσωπικό μου προβληματισμό. Είμαι 21 ετών, φοιτήτρια και δυσκολεύομαι να κατασταλάξω στο τι θα μου άρεσε να κάνω, τι μου ταιριάζει, πώ θα έβλεπα το μελλοντικό μου εαυτό. Για την ώρα προσπαθώ να περνάω τα μαθήματα τη σχολή μου, αλλά δεν ξέρω αν η όλη φάση και το αντικείμενο που σπουδάζουμε αντικατοπτρίζει. Οκ, δεν είναι ότι μισώ αυτά που διαβάζω, αλλά ούτε ότι φλέβα και νιώθω ιδιαίτερη πόρωση. Βέβαια, το μελλοντικό μου επάγγελμα μπορεί να μην έχει καμία σχέση με τη φάση των μαθημάτων, γιατί άλλο στη θεωρία και άλλο στην πράξη. Απλά έχω συνέχεια αυτή την αίσθηση για το εάν κάνω τη σωστή επιλογή. Και εν τέλει δεν είναι αυτό που θέλω να κάνω. Και αν εν τέλει δεν είναι αυτό που θέλω να κάνω και έχω χάσει τέσσερα χρόνια από τη ζωή μου, συν ένα, επειδή έδωσα πάλι πανελίνε, δεν ξέρω, ένα μόνιμο άγχο για το που βαδίζω. Φταίνει και οι ρυθμοί βέβαια που είναι τόσο αγχωτικοί και γρήγορη λε και αν ανακαλύψει π.χ. στα 30, ποιο είσαι και τι θε, ήρθε το τέλο του κόσμου. Εσύ ω Κωνσταντίνα, πώ θα το διαχειριζόσουν και τι θα μου έλεγε. Thank you, by the way. Ε, Καταλαβαίνει μόνη σου, μόνο σου, ότι. μόνη σου, ότι υπερβάλλει ε, προφανώς και εγώ στα 20 μου τα 4 χρόνια, 5, τα θεωρούσα ένα τεράστιο χρονικό διάστημα... που αν ας πούμε τα αφιερώσεις για να κάνεις κάτι ασήμαντο, θεωρείς ότι τελείωσε ο κόσμο. στην πραγματικότητα αυτά τα 4-5 χρόνια είναι ένα πολύ μικρό κομμάτι της ζωής σου... Ε, οπότε σε καμία περίπτωση να μην ότι πετάς αυτά τα χρόνια και θα μπορούσε να κάνεις κάτι άλλο... τώρα το αν ας πούμε δεν θα σου αρέσει το αντικείμενο στο μέλλον... Εφόσον τώρα σου αρέσει, καταλαβαίνω. Δεν ξέρει, δεν είσαι σίγουρο. Ε, ποιος είναι σίγουρο, εντάξει. Μην είμαστε τώρα και υπερβολικοί. Ε, εντάξει, εγώ επειδή ζητά στην προσωπική μου εμπειρία και καλό είναι πάντα να λέω την προσωπική μου άποψη και εμπειρία. Δεν αισθάνθηκα ποτέ ότι δεν μου αρέσει το αντικείμενό μου. Ίσως γιατί η σχολή μου ήταν γενική. Ίσως γιατί όντως με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο πάντα καταλήγω στη δημοσιογραφία. Επομένω, όντω έχω μία προτίμηση σε αυτό το αντικείμενο. Αλλά εντάξει, okay, όπω και να το κάνουμε, είναι γενική η σχολή μου και δεν είναι περιοριστική. Επομένω, θα σου πω να συνεχίσει με τα μαθήματά σου, όπω λε και εσύ ότι για την ώρα αυτό προσπαθεί να κάνει. Συνέχισε να κάνει αυτό και θα δει. Και να αλλάξει γνώμη αργότερα δεν θα σου πω ότι το χαρτί είναι πάντα χρήσιμο, αλλά εφόσον δεν είσαι σίγουρη, γιατί να μην την τελειώσει τη σχολή, άμα δεν σου είναι και περιοριστική, α πούμε, όσο αφορά άλλα πράγματα. Δηλαδή, άμα μου πει ότι θε να, σχολα... πιάσει μια δουλειά που ξέρει ότι σου αρέσει περισσότερο, αλλά ταυτόχρονα έχει τι σπουδέ, τότε το συζητάμε. Όχι εμεί προσωπικά, <laughs> μιλάμε γενικά. Ε, αυτά. Πόσο περίεργο και στενάχρονο είναι που κάποιε φορέ η ζωή σε κάνει να απομακρύνεσαι με κάποιου φίλου χωρί να έχει συμβεί κάτι απλά άλλε φάσει ζωή, άλλη ρυθμή εξέλιξη. Ναι, εντάξει, προφανώ συμβαίνει αυτό, αλλά αντικειμενικά τώρα, αν ένα από του δύο δεν ήθελε να χαθεί η φιλία, ε, δεν θα χανόταν. Βασικά, όχι αν ένα από του δύο, αν και οι δύο, γιατί μπορεί ο ένα να ήθελε και ο άλλο να μην ήθελε και πάλι δεν θα κρατήσει. Ε, λέμε συνέχεια ότι ο, χαθήκαμε με αυτόν, χαθήκαμε, αλλά νομίζω είναι γεγονός ότι με αυτούς που θες δεν χάνεσαι. Δηλαδή πρέπει να, είναι, να συμβεί κάτι πολύ υπερβολικά ακραίο. Αλλά και πάλι δηλαδή... Δεν νομίζω. Νομίζω ότι πραγματικά δεν χάνεσαι άμα δεν θες. Άμα δε, άμα, όχι άμα δεν θες. Άμα... <σύνταξη>, Σύνταξη, error. Δεν χάνεσαι άμα και οι δύο θέλουν να μην χαθείτε. <laughs> με τρομάζει το γεγονό ότι με το πέρασμα του χρόνου ξεχνάμε γεγονότα, εμπειρίε και συναισθήματα, ίσω και ανθρώπου. Είναι κάποια πράγματα που παρόλο που τα ζήσαμε, είναι σαν, να είναι σαν να συνέβησαν σε μια άλλη ζωή. Ναι, το έχω πάθει κι εγώ αυτό το πράγμα και είσαι σε φάση πώ γίνεται να έχω ξεχάσει, ας πούμε, αυτό το άτομο ή αυτή τη στιγμή ή όλο αυτό. Γίνεται γιατί μεγαλώνουμε και αρχίζουμε να έχουμε πάρα πολλά περισσότερα πράγματα στο μυαλό μας και περισσότερα και περισσότερα και εντάξει, κάποια πράγματα που δεν είναι τόσο σημαντικά για σένα θα τα ξεχάσεις. Νομίζω είναι ανθρώπινο. Ποια είναι η γνώμη σου για τα τρόφιμα φτιαγμένα από έντομα. Ε, εντάξει, δεν είναι κάτι που μου αρέσει ιδιαίτερα. Δηλαδή και μόνο που σκέφτομαι, ας πούμε, το αλεύρι από κρίκετς. Ιδιάζω, εντάξει, λογικό είναι εδώ. Αν δω ότι το αλεύρι έχει έντομα, θα το πετάξω προφανώ. Θα δεν θα το θεωρήσω καλή ιδέα. Ε, έχω δει ότι σε κάποιο βαθμό προωθείται και θεωρώ ότι προωθείται με παρόμοιο τρόπο προωθείται και το lab grown meat. Και έχω κάνει ολόκληρο βίντεο στο γιατί δεν είμαι υπέρ του lab grown meat, γιατί το ρίχνουν όλο στην κλιματική αλλαγή και στα προβλήματα του περιβάλλοντο. Ενώ αντικειμενικά αυτοί που μπορούν να κάνουν κάτι για να αποτρέψουν την καταστροφή δεν κάνουν και απλά θα πούν, Α, ωραία, θα του ταζουμε έντομα ε, δεν είναι κάτι που μου αρέσει, θα το δοκίμαζα. Καταλαβαίνω ότι σε κάποιες κουλτούρες είναι φυσιολογικό ε, και σε μας βασικά είναι τα τέτοια, τα σαλιγκάρια που μου φαίνεται παράλογο. Όχι άλλη πολιτική ορθότητα και διαχωρισμός των ανθρώπων σε χίλιες κατηγορίες. Γεια σου Κωνσταντίνα, θα ήθελα να μοιραστώ κάποιες σκέψεις αναφορικά με την παράνοια που επικρατεί τα τελευταία χρόνια γύρω από την πολιτική ορθότητα και τις πολιτικές ταυτοτήτων. Identity politics, δεν ξέρω τι είναι αυτό. Που μα έρχονται κλασικά από το Αμέρικα. Θα προσπαθήσω να είμαι όσο πιο σύντομη Μην μπορώ, γιατί αυτό το θέμα χρειάζεται ολόκληρο βίντεο. Η το όνομα του πολίτη, και τη αποδοχή, λοιπόν, έχουμε φτάσει σε σημείο να συμπεριφερόμαστε χειρότερα και από εκείνου που προσπαθούμε να εξανθρωπίσουμε. Κάποτε είχαμε να αντιμετωπίσουμε μόνο την ημιμάθεια και την τοξικότητα των ακροδεξιών και των συντηρητικών, πλέον όμω έχουμε να αντιμετωπίσουμε αντίστοιχα και του υπερπροοδευτικού που έχουν λάβει το ρόλο τη αστυνομία σκέψη. Στην προσπάθειά μα να καταπολεμήσουμε το φασισμό, το ρατσισμό, την ομοφοβία, τι ανισότητε, τα στερεότυπα κλπ. Φτάνουμε σε σημείο να τα υιοθετούμε και να βλέπουμε παντού εχθρού. Αντί να δίνουμε προσοχή σε αυτά που Όλου του ανθρώπου, δίνουμε προσοχή σε αυτά που μα χωρίζουν. Μήπω τελικά η επίκληση σε θρησκείε, πατρίδε, ιδεολογίε, πρόοδο, αποδοχή, διαφορετικότητα, αυτοδιάθεση κλπ. αποτελεί ένα δούριο ύπο και από του μεν και από του δε τον πλήρη εκφασισμό των κοινωνιών ανάλογα με τα δικά του αφηγήματα. Η απουσία κριτική σκέψη σε συνδυασμό με την πολιτική ορθότητα υπήρξαν τα τέλεια εργαλεία χειραγώγηση τη μάζα από του φασίστε κάθε πλευρά. Οι Γερμανοί Ναζί, παραδείγματο χάρη, έβρισκαν βολικέ λέξει με σκοπό τη στοχοποίηση όσων ήταν αντίθετη με την ατζέντα του. Ποιε είναι οι δικέ του σκέψει γύρω από όλο αυτό. Όντω, πολύ μεγάλη συζήτηση ανοίγει αυτό. Το οποίο το αισθάνομαι ότι ε, πολλέ φορέ άνθρωποι που είναι αντίθετοι στο φασισμό κάνουν τελικά ε, παρόμοια πράγματα ε, με αυτό το οποίο κράζουν, γιατί απλά αλλάζει το αντικείμενο, αλλά εγώ εννοείται δεν συμφωνώ με αυτό. Το έχω πει πολλές φορές Και βασικά ε, θα ήθελα να κάνει αυτήν την ερώτηση σε κάποιον άλλο από αυτούς ας πούμε, που είναι όντω πολύ ε, πολέμη. Πώ να πω, είναι πολύ α πούμε το πολιτικό click με τον τρόπο τον σημερινό. Ξέρεις τι εννοώ. Καταλαβαίνω ότι καταλαβαίνεις τι εννοώ. Για να δούμε αυτή τι θα λένε. Γιατί εγώ έχω πει πάρα πολλές φορές ότι ναι, εμένα η άποψή μου είναι ότι βλέπω γύρω μου να κάνουν πράγματα και να υποστηρίζουν πράγματα και να συμπεριφέρονται με τρόπο ο οποίο είναι πάρα πολύ φασιστικό. Απλά το κάνουν, α πούμε, στο όνομα του αντιφασισμού. Οπότε θεωρούν ότι είναι οκ, okay, ενώ δεν είναι προφανώ. Τελευταία, νιώθω όλο και πιο συχνά ότι τα πράγματα που ζω δεν είναι πραγματικά. Συνεχώ αισθάνομαι πω κάθε μου στιγμή είναι ένα όνειρο. Η έστω έχει τύχει πολλέ φορέ να αμφιβάλλω για το αν όντω βιώνω την εκάστοτε κατάσταση στην οποία βρίσκομαι. Πολλέ φορέ επίση όταν μου συμβαίνει αυτό, σκέφτομαι πω θα είναι το μέλλον και αισθάνομαι λε και κινούμε με μεγάλη ταχύτητα και κοντεύω να βγω από το σώμα μου και αυτόματα να στην μελλοντική στιγμή αυτή. Προφανώ και καταλαβαίνω ότι αυτή η κατάσταση είναι μη ρεαλιστική και ότι όντω βιώνω τα πραγματικά, ότι όντω βιώνω πραγματικά τα όσα μου συμβαίνουν. Απλά μερικέ φορέ νιώθω με αυτό <coughs> και ήθελα κάπου να το πω. Θα είχε πλάκα πάντω αυτή τη στιγμή να είμαι δεμένο με τα χέρια πίσω από την πλάτη σε ένα ψυχιατρίο και να φαντάζομαι ότι βλέπω αδωμάκι στο YouTube. Δεν κάνω ναρκωτικά, αλλά ίσω θα έπρεπε να τα αρχίσω. Ε, λοιπόν, αυτό το πράγμα που λε, το έχω νιώσει πολλέ φορέ. Έχω δει βασικά ότι τελευταία συζητείτε, έχω δει ας πούμε Reddit posts που λένε ότι I feel uh, nothing is real και υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος που συμφωνεί με αυτό. Εγώ, χωρίς να θέλω να ακούσω το pick me, το έχω αισθανθεί αυτό από παλιά. Δηλαδή έχω πιάσει τον εαυτό μου να λέω ότι εντάξει όχι, αυτή τη στιγμή αυτό που βιώνω δεν είναι αληθινό, είναι... Ε, παιχνίδια του εγκεφάλου μου και είμαι όντω κάπου. Σε, πάντα σκεφτόμαστε σκοτεινό, ξέρω εγώ, δωμάτιο. Είμαι σε κάποιο σκοτεινό δωμάτιο και ε, με έχουν, έχω aliens από πάνω μου και με κοιτάνε και ε, μελετάνε τον εγκεφαλό μου και σημειώνουνε τέλο πάντων και βγάζουν συμπεράσματα το έχω νιώσει πάρα πολλέ φορές αυτό νομίζω ότι είναι κάπως λογικό αλλά από την άλλη είναι μια ωραιότατη απόδειξη του ότι είσαι πάρα πολύ in your head και αυτό ξέρουμε όλοι ότι δεν είναι καλό γιατί βασικά δεν, ξε... δεν είναι καλό άμα δεχτούμε ότι δεν υπάρχουν ε, ε, άλλα σύμπαντα όχι άλλα σύμπαντα άλλες συνειδήσεις αυτό που δυσκολεύεσαι και εσύ να περιγράψει, και εγώ δυσκολεύομαι να το περιγράψω, αλλά το έχω νιώσει και νομίζω ότι το έχει νιώσει πάρα πολλοί κόσμο. Και νομίζω ότι είναι απόδειξη του... τη υπεροχή του εγκεφάλου μα το ότι μπορούμε να κάνουμε τόσο περίπλοκε σκέψει και να σκεφτούμε ότι ζούμε, δεν ζούμε πραγματικά. Ε, είναι πάρα πολύ ωραίο. Θα σου έλεγα να μην αρχίσει τα ναρκωτικά. Κρίμα είναι. Ευχαριστή σου το ότι μπορεί και κάνει τέτοια σκέψη χωρί ναρκωτικά. Άλλοι χρειάζονται όντω ναρκωτικά για να τι κάνουν. Dear Aunt Κωνσταντίνα, Καταρχά, ξεκαθαρίζω ότι το παρακάτω δεν πάει για εσένα και δεν σε βάζω σε αυτή την κατηγορία. Έχω αρχίσει να πιστεύω πω οι influencers είναι οι μοντέρνοι ζητιάνοι. Ειδικά κάτι προφίλ που δεν είναι αρκετά διάσημα για να ζουν μόνο από ads και sponsors και ζητούν φραγκοδόφραγκα σε donates για μένα είναι καθαρά καλοντιμένοι ζητιάνοι. Ε, δηλαδή, εγώ και κάθε εγώ που ερχόμαστε από τη δουλειά μα μετά από 8 ώρα και 10 ώρα και έχουμε ξυπνήσει από τι 6, γιατί να δώσουμε τα λεφτά μα σε κάποιον που ξύπνησε 2 το μεσημέρι και άνοιξε το, να στριμάρει ένα παιχνίδι 2-3 ώρε. Γιατί δεν κάνει κανεί donate και στου βενζινάδε, α πούμε, ή στου κουπιδιάριδε που αντικειμενικά κάνουν πιο δύσκολε και σημαντικέ δουλειέ. Ελπίζω να καταλαβαίνει πώ το λέω. Δεν το λέω για σένα, αλλά εσύ στο προηγούμενο βίντεο είχε ζητήσει donates. <laughs> ε, Εντάξει, okay, οκ, είναι η αποψή σου, εγώ θεωρώ ότι ε, από τη στιγμή που το κοινό στο YouTube παίρνει το υλικό που φτιάχνουμε δωρεάν, ε, τότε γιατί όχι να πληρώνει, ας πούμε, θα μπορούσε άνετα όλο αυτό να είναι συνδρομητικό και να πρέπει όντως να πληρώνεις όπως πληρώνεις, ας πούμε, να δεις σειρές, να δεις ταινίες, ενώ, κατάλαβες... Ε, άμα αντιδράμε σε αυτό, να αντιδράσουμε και στο Netflix και σε όλο αυτό. Τώρα στο ότι λες ότι... Α, και επίση εμείς δεν έχουμε ένα ε, μισθό. Το ότι βγάζουμε κάποια λεφτά, το ότι μπορεί να παίρνουμε κάτι από revenue ε, των διαφημίσεων που παίζουν είναι και πάλι μικρό ή τουλάχιστον για μένα αλλά εσύ μιλάς και όλες για influencers που, για youtubers και τέτοια που, κάνουν, που δεν έχουν πολύ μεγάλο ε, νούμερα για να έχουν ads και sponsors. Ε, αυτή δεν είναι που το χρειάζεται περισσότερο. Νομίζω ότι υποκριτικό είναι, ας πούμε, ο Mr. Beast να αρχίσει να ζητάει donates. Αυτό είναι κάπως υποκριτικό. Και το ότι λες, ας πούμε, ότι γιατί να δώσω λεφτά σε κάποιον που στριμάρει ένα παιχνίδι. Δεν το στριμάρει για τον εαυτό του, το στριμάρει για το κοινό του. Ναι, μεν εγώ είμαι τη άποψη ότι υπάρχει πάρα πολύ χαζό περιεχόμενο εκεί έξω. Δηλαδή, κάποιο μπορεί να, να τον εαυτό του να κοιμάται. Ε, δεν μπορώ αυτό να το θεωρήσω σωστό. Αλλά Άμα δημιουργείς κάτι και το δίνεις στον κόσμο, τότε εγώ είμαι υπέρ του να, να το στηρίζουμε με αυτόν τον τρόπο. Δεν ξέρω, καθένας έχει την αποψή του. Θα ήθελα να ακούσω τι λέει ο κόσμος γι' αυτό. Ποια είναι η γνώμη σου για τα strip clubs ή μάλλον πιο συγκεκριμένα πώς θα σου φαινόταν αν σου έλεγε το αγόρι σου ότι θέλει να πάει με τους φίλους του ή αν σου το έλεγε αφού πάει. Τύπου «Αχ, θες το βράδυ καταλήξαμε εκεί». Απλά εγώ και μόνο στη σκέψη, στη σκέψη ζηλεύω και ξενερώνω πολύ. Κάποιες φίλες μου μου λένε ότι είμαι λίγο υπερβολική... και ότι προφανώς δεν σημαίνει κάτι. Θα ήθελα πολύ να ακούσω τη γνώμη σου πάνω σε αυτό. Ε, η γνώμη μου για τα strip clubs είναι η χειρότερη. Ε, εγώ γενικότερα, παρόλο που ξέρω ότι το strip club... δεν είναι απαραίτητα σε εξεργασία, δεν υποστηρίζω τη εξεργασία. Καταλαβαίνω ότι κάποιοι άνθρωποι φτάνουν σε αυτό το σημείο ενδεχομένως από ανάγκη, από απελπισία, αλλά δεν είμαι υπέρ του να πουλάμε το σώμα μας. Και έτσι βλέπω και τα strip clubs, τα θεωρώ ψύλο απαράδεκτα, γιατί τι ε, τις περισσότερες φορές κιόλα κάποιο άντρα, ας πούμε, έχει αποφασίσει ότι θα χρησιμοποιήσει σαν κρέα αυτές τις γυναίκες και τις πουλάει σε άλλους άντρε. Και ακόμα και αν δεν τις πουλάει literally τις πουλάει ε, σαν θέαμα και δεν μου αρέσει αυτό το πράγμα. Οπότε περισσότερο θα απογοητευόμουν, απογοητευόμουν ένα σύντροφό μου υποστήριζε αυτό το σεξιστικό πανηγύρι. Δηλαδή θα ξενέρωνα με την άποψη του ιού. περισσότερο θα με απογοήτευε το ότι ο σύντροφό μου δεν αντιμετωπίζει, δεν βλέπει τα πράγματα με τον ίδιο τρόπο όσο αφορά κάτι τέτοιο το οποίο είναι και ψηλό σημαντικό γιατί έχει να κάνει με τη θέση τη γυναίκα και του άντρα στην κοινωνία. Καλησπέρα, Κωνσταντίνα. Ήθελα να εκφράσω την απογοήτευσή μου με τι εργασιακέ συνθήκε που υπάρχουν. Οι συνθήκε είναι απέσιε και τα λεφτά είναι άθλια. Κανένα δεν μπορεί να ζήσει μόνο του. Πρέπει να μείνει με γονεί ή με φίλου ή με τι σχέσει. Πώ θα ξεφύγουμε αυτή τη λούπα. Προφανώ αυτό είναι νομίζω το μεγαλύτερο πρόβλημα όλων των 20 άριδων, 30 άριδων ειδικά. 30 -30, γιατί οι 20 άριδε σα ακόμα ψάχνουν και σπουδάζουν και τέτοια. Εμεί 30 άριδε είμαστε που ε, καταλαβαίνουμε ότι δεν θα γίνουμε κατά πάσα πιθανότητα εκατομμυριούχοι και απλά συνειδητοποιούμε ότι κάπως πρέπει να τα βγάλουμε πέρα για να έχουμε μια αξιοπρεπή ζωή σύμφωνα με τα δικά μας δεδομένα και ταυτόχρονα όλοι έχουμε καταλάβει τα προβλήματα του καπιταλισμού και γενικά του πώς λειτουργεί η κοινωνία σήμερα και δυσκολευόμαστε πάρα πολύ να το δεχτούμε και... Τι να σου πω, πραγματικά δεν μπορώ να σου δώσω μία συμβουλή. Κάνε ό,τι καλύτερο μπορεί και δεν εννοώ για τα λεφτά ενώ καν βρες τρόπο το εισόδημά σου, το, ο τρόπος που βγάζεις εισόδημα να είναι όσο πιο ικανοποιητικός γύρω-γύρω γίνεται για σένα. Δηλαδή μην κυνηγά μόνο τα λεφτά, εκτός και αν τα κυνηγά με έναν τρόπο ώστε, δηλαδή ας πούμε δουλεύεις σε ζών που είναι ας πούμε πάρα πολύ κουραστικά και τέτοια, για να μαζέψεις κάποια λεφτά και μετά να μπορέσεις να έρθεις λίγο πιο κοντά σε αυτό που σου αρέσει σε όσο αφορά την καθημερινότητά σου, κατάλαβες. Ε, αλλά σε καμία περίπτωση, σε καμία περίπτωση, μην δέχεστε να δουλεύετε σε κακέ συνθήκε όταν οι κακέ συνθήκε έχουν να κάνουν με ένα κακό αφεντικό ή με το ότι σε αντιμετωπίζουν σαν ένα tool. Ε, αν οι κακέ συνθήκε έχουν να κάνουν με την οικονομία, α πούμε, ε, τότε αναγκαστικά το ανεχόμαστε. Δηλαδή, τι άλλο να κάνει, να αλλάξει την οικονομία όλου του κόσμου. Πώ καταλαβαίνουμε ότι η ψυχοθεραπεία μα βοηθάει, Είναι φυσιολογικό να νιώθει το ίδιο πριν ξεκινήσει τι θεραπείε το ίδιο με το πριν ξεκινήσει. Εννοείς. Η αλήθεια είναι ότι εγώ δεν έχω στάνταρτ πρόγραμμα ψυχανάλυση, απλά πηγαίνω μία φορά στι 10 μέρε περίπου. Μπορεί να υπάρξουν και μέρε χωρί να πάω λόγω διαβάσματο, κυρίω λόγω χρημάτων. Θεωρεί πω φταίει μη τακτική επίσκεψη στον ψυχοθεραπευτή ή κάτι που δεν εφαρμόζω σωστά. Ε, ελπίζω να μην ακουστεί σαχλό, αλλά δεν νιώθω καμία διαφορά προ το καλύτερο από τότε που ξεκίνησα. Ήδη φόβη και ίδια ανησυχία. Ίδια ε, Προφανώ η απάντηση δεν είναι μια απλή απάντηση που μπορώ να δώσω. Μπορεί να φταίει ο ψυχολόγο, μπορεί να φταίει εσύ, μπορεί να φταίει το ότι δεν πηγαίνει. Ε, πραγματικά νομίζω ότι ο ψυχολόγο. όχι Νομίζω, το ξέρω, ότι σου λέει ας πούμε, στην αρχή κάθε πότε θε να άρχεσαι και δημιουργείται ένα πρόγραμμα με βάση αυτό. Και ξέρω ότι υπάρχουν και ψυχολόγοι που είναι διατεθειμένοι να σε βοηθήσουν οικονομικά εφόσον ζορίζεσαι, αλλά αυτό είναι ανάλογα τον ψυχολόγο και πάλι. Τώρα, να σου πω ότι η ψυχοθεραπεία δεν είναι ένας σίγουρος δρόμος... για την επίλυση όλων των προβλήματων των ανθρώπων. Είναι ανάλογα το άτομο, είναι ανάλογα την περίπτωση... είναι ανάλογα τα προβλήματα. Οπότε... Είναι αδύνατο να σου δώσω μία απάντηση τώρα έτσι. Αλλά θεωρώ κιόλα ότι ακόμα και η τέλεια ψυχοθεραπεία... με τον τέλειο ψυχοθεραπευτή... με όλα τα χρήματα του κόσμου να δίνεις κάθε δύο μέρες... άμα... Προβλήματά σου είναι πούμε, το δικό σου το denial, να αλλάξει κάτι, τότε θα είναι όλα πεταμένα. Ενώ μπορεί κάποιο άλλο να πάει μία φορά να μιλήσει με έναν άνθρωπο και να του αλλάξει κατευθείαν τρόπο σκέψη. Εγώ, α πούμε, ε, όταν έκανα ψυχοθεραπεία, φυσικά δεν μου λύθηκαν τα άγχη μου, που είναι το μεγαλύτερο μου πρόβλημα στη ζωή, αλλά είχα και κάποια θέματα τα οποία είχαν να κάνουν με το, το ότι, α πούμε, υπεραναλύω τόσο πολύ που φτάνω να. Μη βγάζω νόημα καν στον εαυτό μου και με τη μία φορά πούμε, που θα σου πει κάποιο ότι θα ακούσει πούμε, την άποψη ενός ανθρώπου ο οποίο δεν είναι του ίντερνετ ε... είχα επιλέξει κιόλα μια ψυχολόγο η οποία δεν είχε καμία σχέση, καμία επαφή με τα social media και αυτό το ήθελα ε, καταλαβαίνεις κατευθείαν πόσο ολόκληρος άλλος κόσμος υπάρχει έξω από το ίντερνετ και πολλοί άνθρωποι που δουλεύουμε στο ίντερνετ και που εκτιθέμεθα στο ίντερνετ και που έχουμε μια περσόνα στο ίντερνετ, το ξεχνάμε αυτό. Επομένω, είναι πάρα πολύ βοηθητικό να μιλήσει με κάποιον ε, που είναι έξω από όλο αυτό το πανηγύρι. Είναι ανάλογα το πρόβλημα. Γεια σου Κωνσταντίνα, είμαι 26. Ε, ζω σε κλειστή κοινωνία, προσπαθώ συνεχώ να βγω από το κουτί τη επαρχία με ταξίδια, ψυχοθεραπεία κλπ. Έχω κρατήσει ελάχιστου παιδικού φίλου, αλλά όσο μαθαίνω τα νέα του, ανακαλύπτω συνεχώ γάμου, αραβώνε, παιδιά. Και εγώ το ίδιο, γιατί και εγώ είμαι από κλειστή κοινωνία. Ε, το ξέρω ότι ο καθένα επιλέγει το δικό του δρόμο σε αυτή τη ζωή, αλλά μου φαίνεται ότι τα περιστατικά αυξάνονται ραγδαία. Τα περιστατικά. Ε, και ανάμεσα σε αυτά έχω αρχίσει να νιώθω παρανοϊκή, που θέλω να ζήσω τη νιώτη μου και να κάνω ό,τι μπορώ για να γνωρίζω καλύτερα εμένα και να μην γεμίζω τα κενά μου με τόσο επιπόλαιε, κατά τη γνώμη μου, πράξει που περιπλέκουν και τι ζωέ άλλων ανθρώπων, πόσο μάλλον παιδιών. Ε, από τη μία. Μου φαίνεται λίγο, α πούμε, ότι είσαι επικριτική απέναντι σε ανθρώπου που επιλέγουν να κάνουν παιδιά. Επιλέγουν έναν ένα, ένα άλλο τρόπο ζωή από αυτό που έχει εσύ. Από την άλλη, σε καταλαβαίνω. Έχω σκεφτεί και εγώ πάρα πολλέ φορέ όταν έχω δει νεότεροι, γιατί τώρα είμαι 30 χρόνων από την τάξη, αλλά πιο παλιά, α πούμε, μπορεί να βλέπα κι εγώ κάποιου από τον τόπο μου να παντρεύονται και να κάνουν παιδιά. Και ήμουν σε φάση. Μα γιατί βιάζεστε, σε φάση. είχα αισθανθεί ότι πολλοί. Απλά δεν έχουν τι να κάνουν. <laughs> Αλλά νομίζω ότι αυτό είναι λίγο κακό να το κάνει, γιατί δεν μπορεί να ξέρει τι συμβαίνει στη ζωή του άλλου. Δεν μπορείς να ξέρεις. μπορεί να ξέρει. Μπορεί, α πούμε, να έχουν ελλειμμένα όλα του τα επαγγελματικά κλπ. και να θέλουν να προχωρήσουν με αυτό το βήμα. Και καλά κάνουν μεταξύ μα. Ε, απλά εσύ κι εγώ μπορεί να τα βλέπουμε μέσα από τη δική μα οπτική του στυλ. Θέλω πρώτα να κάνω κάποια πράγματα. Ε, τώρα, εγώ φυσικά είμαι υπέρ του ότι θε να γνωρίσει τον εαυτό σου καλύτερα πριν κάνει κάτι τέτοιο και καλά κάνει κι εγώ θέλω. Ε, αλλά κάποιοι μπορεί να μην έχουν καν τέτοιε ανησυχίε όσο αφορά τον εαυτό του. Κατάλαβε. Οπότε α κάνει ο καθένα ό,τι θέλει. Νιώθω μοναξιά, αλλά όχι με την κλασική έννοια ότι είμαι ολομόναχη και δεν έχω κανέναν, αλλά κατά τη γνώμη μου με την πιο βαθιά και ίσω χειρότερη μορφή. Έχω φίλου, σχέση, οικογένεια, αλλά αισθάνομαι ότι κανεί του δεν μπορεί να με καταλάβει και να αφουγκραστεί τι ανάγκε και τα θέλω μου. Οι φίλοι μου είναι αρκετά πιο διαφορετικέ από εμένα σε θέματα εξόδων. Για παράδειγμα, προτιμούν να πάμε απλά για έναν καφέ μία-δύο ώρε, κάποιε φορέ την εβδομάδα και τέλο. Εγώ ιδανικά θα ήθελα έναν άλλο τρόπο, ζωή, έναν άλλο τρόπο να ζω, όχι λε και με απλά 40 χρονών και ξεκλέβω λίγο χρόνο από τον άντρα μου και τα παιδιά μου. Μου αρέσουν οι συναυλίε, η φύση, οι πεζοπορίε, οι, οι ταινίε. Αυτά με γεμίζουν και κανεί δεν θέλει να κάνει μαζί μου αντίστοιχα πράγματα. Συγγνώμη για το σεντόνι, σιγά το σεντόνι, ε. Ε, 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 είναι όντω άσχημο να μην επικοινωνεί με του ανθρώπου σου. Ε, εντάξει, θα βρει ανθρώπου να επικοινωνεί. Ε, εφόσον δεν συμφωνεί, α πούμε, με τα. Δεν, δεν ταυτίζονται οι τρόποι ζωή με την παρέα σου. Οκ, okay, δεν χρειάζεται να μένει οπωσδήποτε προσκολλημένο εκεί. Δηλαδή, μπορεί να γνωρίσει και άλλου ανθρώπου και να κάνει άλλα πράγματα. Ε, τώρα το ότι Εφόσον δηλαδή σου αρέσουν συναυλία, φύση, πεζοπορίε και δεν έχει κάποιον να τα κάνει, ε, θα βρει και θα σου αρέσει πάρα πολύ. Αλλά μπορεί να ξεκινήσει και μόνη σου. Μπορεί να ξεκινήσει. Μόνη σου, κοπέλα, είσαι. Μπορεί να ξεκινήσει να πηγαίνει. Ναι, ολομόναχη. Ε, μπορεί να ξεκινήσει να πηγαίνει να κάνει. Μπορεί να πα συναυλία μόνη σου. Πιο... Τι πιο εύκολο για να γνωρίσει άλλου ανθρώπου και έτσι να βρει ανθρώπου με κοινά ενδιαφέροντα, κατάλαβε από τη στιγμή που θα βρεις κάποιον είναι τέλειο. Δηλαδή και εγώ δεν μπορώ να αισθανθώ πώς θα ήταν η ζωή μου αν δεν είχα κάποιον άνθρωπο να μπορώ να μοιραστώ αυτά τα οποία μου αρέσει να κάνω από τις σκέψεις μέχρι τις δραστηριότητες. Και θα βρεις και θα είναι τέλειο γιατί φαίνεται ότι έχει όρεξη για ζωή και κάποια specific πράγματα τα οποία δεν είναι clubbing και τέτοια. Λοιπόν, πολλά από τα γόρια που συναναστρέφομαι κοιτάνε μόνο το πουλί τους. Με βλέπουν απλά σαν ένα αντικείμενο. Κάποιε τι προάλλε πήγα να με πνίξει στο στοματικό του, το είπα και δεν τον ένοιαζε. Του λέω θα με πνίξει και μου απαντάει: Ε, και, και έχω μάθει να το διαχειρίζομαι πλέον, αλλά ω πότε θα γίνεται αυτό. Όλοι όσοι έχω βγει μου φέρονται το ίδιο να λέω όχι και να θέλω να του ικανοποιήσω με το ζόρι. Αλλά υπάρχουν και αυτοί που έχουμε 10 χρόνια διαφορά ηλικία και με κριντζάρουν λέγοντα σε μένα αγάπη του χωρί να με ξέρουν καθόλου. Τώρα τελευταία συναντιέμαι με κάποιον και του δίνω αυτό που θέλει μόνο και μόνο επειδή είναι όμορφο και με χωρί να παίρνω ανταπόκριση. Είμαι παρθένα για προκαταρτικά μιλάω μόνο. Ε, δεν είναι όλα τα αγόρια το ίδιο, ε... ούτε, δικέ δικές σου εμπειρίες είναι τώρα αυτό, να μην δίνει σε κάποιον αυτό που θέλει, να έχετε από κοινού επιθυμίες και να ικανοποιείτε επιθυμίες και επίσης εντάξει τώρα το ότι σε, είναι, επειδή είναι όμορφος, ότι και καλά ασχολείσαι με κάποιον επειδή είναι όμορφος, ε, δεν μπορώ να το επικροτήσω αυτό, αλλά η ε, δική σου ζωή είναι ότι θε. κάνεις. Γιατί είναι όλοι τόσο αποτρεπτικοί όταν λες ότι θες να κάνεις κάτι δικό σου επαγγελματικά. Ακόμα και αν αυτό που σκέφτεσαι έχει ζήτηση στην αγορά, είναι έξυπνο, σου λένε ότι είναι ρίσκο, καλύτερα να συνεχίσεις σαν υπάλληλο ότι θέλει πολλά λεφτά, ενώ μπορεί να μην θέλει καν τόσο πολλά, ναι, το ξέρω, οι τιμέ έχουν αυξηθεί και λοιπά, αλλά πολλοί άνθρωποι συνεχίζουν και ζουν άνετα, ενώ σχεδόν κανεί από αυτού δεν είναι υπάλληλο, δεν αναφέρομαι στου πλούσιου. Δεν με νοιάζει να γίνω πλούσια. Μια σχετική άνεση θέλω να πετύχω και κυρίω να μην έχω κανένα πάνω από το κεφάλι μου και να παρακαλάω να με πάρουν στην κακοπληρωμένη δουλειά του. Έχω επιλέξει ότι πλέον δεν θα το ξαναμοιραστώ με κανέναν ότι θέλω να κάνω κάτι δικό μου στο μέλλον, πέρα από πολύ κοντινά μου πρόσωπα που είναι υποστηρικτικοί. Πιστεύει ότι μα έχουν κάνει να σκεφτόμαστε έτσι γιατί συμφέρει το σύστημα να είμαστε υπάλληλοι, γιατί ο κόσμο είναι τόσο αρνητικό ενώ βλέπετε ότι πολλοί είναι αυτοί που πετυχαίνουν. Ναι, ποιοι πετυχαίνουν, μωρέ. Μην το κάνει αυτό, μη σε συγκρίνει τώρα με άλλου που φαίνεται ότι πετυχαίνουν, γιατί αυτό που βλέπει ότι μπορεί να είναι πετυχημένο, δεν ξέρει πόσα λεφτά του παίρνει το κράτο. Και ειδικά με, την, με το να είσαι ελεύθερο επαγγελματία, δηλαδή είναι τρελό αυτό το πράγμα που συμβαίνει. Αυτοί που λένε να είσαι υπάλληλο, συνήθω οι μεγαλύτεροι, το λένε γιατί τουλάχιστον έχει μια σταθερότητα και τουλάχιστον δεν έχει να πληρώνει εσύ συνέχεια γιατί σου κάνουν τι κρατήσει κλπ. Ε, η κατάσταση με τους ελεύθερου επαγγελματίε είναι τραγική στην Ελλάδα ε, ίσως γι' αυτό δηλαδή πιστεύω τώρα το να σου λένε γενικά να μην κάνεις κάτι δικό σου ε, δεν, δεν ξέρω λογικά από προσωπικούς φόβους στο λένε, εσύ άμα έχεις κάτι στο μυαλό σου το οποίο έχει και ζήτηση προφανώς το, εννοείται κάντο αλλά ε, θα είναι δύσκολο, θα είναι πολύ δύσκολο αλλά μπορεί ας πούμε να, να μπορέσεις κάτι λίγο παραπάνω από ότι ο μέσος υπάλληλο στην Ελλάδα με το μισθό που παίρνει. Εγώ είμαι πολύ κατά προσωπικά του να είμαι υπάλληλο. Αλλά και η άλλη πλευρά δεν είναι τόσο καλή. Απλά έχω το κάθε δικαίωμα στη διά... στο διάλειμμα τη δουλειά μου να μην έχω επαφή με συνάδελφο, γιατί του τρώω στη μάπα 8 με 9 ώρε τη μέρα. Δεν είμαι υποχρεωμένη να βγαίνω μετά τη δουλειά μαζί του για ποτό. Χαίστηκα. <laughs> Θέλω να πάω σπίτι μου να κάτσω να ηρεμήσω. Αρκετά σα τρώω κάθε μέρα σε μια κουζίνα 8 ώρε. Νό, no, no, no. Δεν είναι καθόλου κανόνα ότι μάγειρε μεταξύ πρέπει να βγαίνουμε για ποτό κάθε λήξη τη βάρθεια. Απλά το λέω γιατί κουράστηκα να μου λένε ότι είμαι γρία <laughs> 26 χρόνων. Ε, καλά, ναι, προφανώ σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να νιώθει υποχρεωμένη να να κάνεις παρέα με τους συναδέλφους σου. Το φαντάζομαι ότι αυτό πρέπει να είναι πάρα πολύ κουραστικό γιατί ε, το νιώθει σαν πάντα να είσαι στη δουλειά. Ε, αλλά μπορεί και από τη δουλειά σου να γνωρίσεις κάποιους με τους οποίους ταιριάζει κλπ. Κατάλαβες. Καλησπέρα, Κωνσταντίνα. Σκρόλαρα μια μέρα πριν δύο-τρει εβδομάδε τα shorts μέχρι που μου πέταξε ένα classic influencer video. Δεν θα κρυφτώ, μπήκα στα σχόλια με μοναδικό να έχω και εγώ το ανή, τα πάνια moment μου και να δω κλασικοί Έλληνε να τσακώνονται στα σχόλια για τον πιο ανούσιο λόγο. Μετά από τα πώ είσαι έτσι, είχατε και στο χωριό σου Avocado Toast, πετυχαίνω ένα σχόλιο απογοήτευση του τύπου τι content ανεβαίνει καθημερινά στο διαδίκτυο και απλά καταναλώνουμε. Κάποιο από κάτω απαντούσε ότι Α, ξέρει, υπάρχει Κωνσταντίνα Δαμάκη. Που, λέω για το hip, που λέει για το hip θέμα. Οπότε έκανα search επί τόπου. Χαίρομαι που βρήκα μέσα στον ανθρώπου αυτού του κανάλι σου. Ήρθα για τι θεματικές, έμεινα για την οπτική σου γωνία. Ε, σε αυτές, καλή συνέχεια. Oh. <laughs> ε, χαίρομαι πάρα πολύ που το ακούω αυτό. Ε, Τώρα αυτό να το αφήσω στο βίντεο. Δεν θα είμαι ψωνάρα να το αφήσω. Αλλά ευχαριστώ. Μου αρέσει πάρα πολύ αυτό που λε. Καλησπέρα, Κωνσταντίνα. Πριν λίγο καιρό διαγνώστηκα με μία μορφή ψυχαναγκασμού. Πάλευα πολλά χρόνια με μανίε για το πότε θα κλείνω τα μάτια μου και πότε και πώ θα αναπνέω. Δεν είδα πράγματα στο TikTok κλπ. Απλά μέσω τη ψυχοθεραπεία που έκανα βρήκαμε αυτό. Θέλω να πω δύο πράγματα. Αρχικά, το να σου αρέσουν τα μολύβια να είναι ίσια και να κάνει Τικ δεν σε κάνει να έχει δέπει, OCD κλπ. Έκανε ένα καλό βίντεο, νομίζω, πριν λίγου μήνε πάνω σε αυτό και είχε κάνει και ένα για το OCD παλιότερα. Επίση, παρατηρώ τον τελευταίο καιρό μια υπερσυνταγογράφηση φαρμάκων για όχι και πολύ έντονα ψυχικά ή σωματικά ζητήματα. Ο Ζέμπικ, προμοτάρω το βίντεο σου. <laughs> Χωρί αυτά να επηρεάζουν υπερβολικά την καθημερινότητά μα. Π.χ. ο δικό μου ψυχαναγκασμό. Μην παίρνετε πολλά φάρμακα, δεν ξέρετε τι μακροχρόνιε επιπτώσει θα έχουν σε εσά. Δεν ζητώ κάποια συμβολή, απλά ήθελα να μιλήσω για αυτό το ζήτημα. Keep up the good work. Ε, ευχαριστώ. Η αλήθεια είναι ότι όντω υπάρχει μια υπερσυνταγογράφηση. Η αλήθεια είναι ότι πάρα πολύ εύκολα θα σου δώσουν ε, αντικαταθλιπτικά ε, ή αγχολητικά για τα πάντα. Είμαστε σε αυτή τη χρονική περίοδο τώρα και ε, νιώθω ότι είναι λίγο πολίτικλιν um, κορέκτη να βγεις να πεις μην παίρνετε πολλά φάρμακα για τα ψυχολογικά σας και τέτοια νιώθω ότι πρέπει και καλά να μην ακουβάς αυτά τα θέματα ενώ δεν το πιστεύω θεωρώ ότι εφόσον όλοι με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο έχουμε διάφορα ψυχολογικά um, το να... Α πούμε, ότι δεν είσαι τόσο υπέρ των φαρμάκων γιατί τα φάρμακα μπορεί να μην ε, δεν είναι τα ίδια σε κάθε περίπτωση και δεν είναι απαραίτητα σε κάθε περίπτωση. Τότε εγώ είμαι υπέρ του να το λέμε και ειδικά από ε, άτομα τα οποία έχουν διαγνωστεί κιόλα με κάτι όπω εσύ. Ε, δεν είναι κάθε περίπτωση η ίδια. Να παίρνετε και δεύτερε, να παίρνετε και τρίτε γνώμε πριν ξεκινήσετε κάτι και να, να αποφασίζετε εσεί ε, και να, να ξέρετε τι και πώς όσο αφορά τις θεραπείες και αυτά. Αυτό πιστεύω. Δεν αντέχω άλλο την υποκρισία. Όλοι λένε για το πόσο η ανθρωπότητα έχει καταστρέψει το οικοσύστημα και το κλίμα του πλανήτη και ταυτόχρονα όλοι υπερκατανολώνουν σαν να μην υπάρχει αύριο. Παίρνουν το αμάξι για εξωφρενικά μικρέ αποστάσει, αγοράζουν 100.000 σακούλε από ΣΥΝ, HM κλπ. Όλοι προπονούνται για του πολέμου που γίνονται σε χώρε. Προπονούνται. Ό, όπου όπω Ιράκ και Παλαιστίνη, ενώ όλοι αυτοί οι πόλεμοι κατά κύριο λόγο έχουν υπεριαλιστικού σκοπού και χωρί αυτού δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε αυτή την τόσο δαπανηρή σε ενεργειακού πόρου ζωή που κάνουμε στι δυτικέ κοινωνίε. Εννοείται ότι δεν πιστεύω ότι αυτοί οι πόλεμοι θα έπρεπε να θεωρούνται σωστοί, αλλά το θεωρώ τελείω υποκριτικό να διαμαρτυρόμαστε τόσο έντονα, ενώ όλο το σύγχρονο lifestyle μα είναι βασισμένο ακριβώ σε αυτή την ενεργειακή αυθονία που εξασφαλίζεται είτε με πετρέλαια είτε με εργατικά χέρια. Βλέπει την κατάσταση στην Αφρική με αυτού του πολέμου. Με λίγα λόγια, πολλοί θέλουν και την πίτα ολόκληρη και το σκύλο χορτάτο. Εννοείται αυτό. Εννοείται ότι όλο αυτό το πράγμα που συμβαίνει από το παραμικρό εμ, όλα είναι αλληλο, α, αλληλο, εξαρτώμενα και εννοείται πως είμαστε υποκριτές για το ίδιο πράγμα που είπα και στην αρχή του βίντεο ότι κάποια causes μας ενδιαφέρουν, το παίζουμε ευαισθητοποιημένοι με τρόπο που μας είπαν να είμαστε ευαισθητοποιημένοι και όχι με πραγματικά αυτά που ε, έχουν σημασία. Για να αλλάξει όλο αυτό το πράγμα που γίνεται θα ήθελα ένα πάρα πολύ hard reset σε όλα από τον τρόπο σκέψης μας μέχρι το, όλο τον, τρο, τον τρόπο ζωής μας, τις κυβερνήσεις, τα πάντα. Αλλά μεγάλη κουβέντα αυτή. Μεγάλη, 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 μεγάλη. Νιώθει ποτέ στενοχώρια νοσταλγία όταν σκέφτεσαι ότι είσαι ενήλικα και ποτέ δεν θα ξαναζήσει με του γονεί και τα αδέρφια σου, ούτε θα επιστρέψει στην παιδική σου ηλικία. Ζω εδώ και χρόνια αυτόνομα στο εξωτερικό. Παρ' όλα αυτά, πολύ πρόσφατα έκανα την πρα πραγματική συνειδητοποίηση ότι η ενηλικίωση δεν είναι μια διασκεδαστική παροδική περιπέτεια που κάποτε θα τελειώσει και θα επιστρέψω στη θάλπορη και την ασφάλεια τη παιδική εφηβική ηλικία. Αλλά αντίθετα, ότι ο χρόνο συνεχώ τρέχει προ τα μπρο. Το ξέρω ότι μάλλον ακούγεται περίεργο ο προβληματισμό μου, αλλά αναρωτιόμουν αν υπάρχουν και άλλοι που έχουν κάπω γλυκοπίκρα συναισθήματα για την ενήλικη ζωή. Σίγουρα δεν είσαι μόνο, ε, γιατί ξέρω ότι πάρα πολλοί κόσμο το έχει αυτό. Εγώ προσωπικά δεν είμαι αυτή τη άποψη. Πρόσφατα κιόλα είδα ένα meme που έλεγε, α πούμε, ότι η ε, Imagine ότι είναι μέρε των Χριστουγέννων, κάνει κρύο, έχει χιονίσει έξω, είσαι στο κρεβάτι σου, μυρίζει cinnamon rolls που ψήνει η μαμά σου και είσαι, ξέρω εγώ, πέντε. Και με το που το είδα αυτό, με το που λέει εκεί ότι τα cinnamon rolls τα ψήνει η μαμά σου, ήμουν σε φάση, Όχι, γιατί, σε φάση, Εγώ να τα ψήνω. Δεν έχω καθόλου αυτό το feeling του ότι θα ήθελα να γυρίσω στο πατρικό μου, ενώ, ας πούμε, έχω και εγώ φάσεις που νιώθω εντελώς ε, παιδί. <laughs> και οι συμπεριφορές μου πολλές φορές μου θυμίζουν παιδί. Αλλά όχι. Όχι, θεωρώ ότι εγώ προσωπικά ανυπομονώ για τα επόμενα και όχι για τα προηγούμενα. Νομίζω όλα ότι ενώ έχει κάποια βάση το να σου λείπει η παιδική σου ηλικία, ε, είναι και λίγο λέει κάτι για το τρόπο σκέψης σου και το πώς θα... πώς βλέπεις τα πράγματα. Συγγνώμη γιατί μου ήρθε μήνυμα ότι έρχεται δέμα από τη Φάτσερ. Είμαι ψυχοθεραπεύτρια χωρί καμία απολύτω εμπειρία και φέτο έχω τα πρώτα μου περιστατικά. Νιώθω ότι πληρώνομαι για να κάνω το απόλυτα τίποτα θεραπευτικά και νιώθω απέσια. Όλοι μου λένε ότι είμαι καλή, αλλά δεν έχουν ιδέα στην πραγματικότητα. Κανεί δεν με έχει δει στη συνεδρία, δεν το ξέρουν. Φοβάμαι ότι παίρνω άτομα στο λαιμό μου και ντρέπομαι που με πληρώνουν κιόλα. Με βοηθά πολύ με τα πέστο και σε ευχαριστώ που μπορώ να σου μιλήσω χωρί να με κρίνει. Κλασικό imposter syndrome. Δεν ε, μπορώ να σου πω αν είσαι καλή ή δεν είσαι. Καταλαβαίνω ότι πολλοί κόσμος λέει ότι... Ε, hey, είμαι σίγουρη ότι θα τα καταφέρεις και τέτοια. Ενώ μπορεί πούμε, και να μην είναι αυτή η πραγματικότητα. Αλλά ούτε ο εαυτός σου μπορεί απαραίτητα να σου λέει αλήθεια. Δηλαδή, μάλλον ε, έτσι πως τα λες όλα... Μα ακούγεται λίγο σαν ένας άνθρωπος που βλέπει τα κακά... Και είναι πολύ αρνητικό με τον εαυτό του. Ε, χωρίς λόγο. Ε, Παίρνει άτομα στο λαιμό σου είσαι τόσο σίγουρη. Και επίση την εμπειρία κάπω δεν πρέπει να την αποκτήσει. Αν στην αρχή νιώθει λίγο ε, ότι ας πούμε, δεν τα πας πολύ καλά, μπορεί να είναι, και το... να είναι και λογικό επειδή είναι αρχή. Ενώ δώσε λίγο χρόνο στον εαυτό σου. Ψυχολόγο είσαι, εγώ θα σου πω τι να κάνεις. Οι φίλοι μου με έβαλαν να ακούσω ένα τραγούδι που λέγεται Φεμινιστή. Όταν με ρώτησαν για τη γνώμη μου, Άρχισαν να με βρίζουν και να με λένε φεμιναζή. Εσύ τι πιστεύει για αυτό το τραγούδι. Τραγικό, γιατί έχει πολλά μισογενιστικά σχόλια. Ποιο είναι αυτό το τραγούδι. Έχω την εντύπωση ότι είχα δει ένα βίντεο πρόσφατα. Όχι, είχα δει. Είχε εμφανιστεί. Το οποίο έλεγε φεμινιστή. Να το αυτό είναι. Δύο million views και δεν το έχω ακούσει. Α, μάλιστα. Εντάξει, οκ. Okay. Άκουσα όσα χρειάζονταν να τον ακούσω. Κρίντς. Ε, ποιος σε έβριζε και σε έλεγε φεμιναζή. Όχι, είναι σύγχρομα. Ξεκάθαρο αυτό το τραγούδι. Είναι λάθο που με στηρίζει οικονομικά η σχέση μου όσο εγώ προσπαθώ να κυνηγήσω ένα στόχο στα επαγγελματικά μου που δεν ξέρω πού θα καταλήξει. Εκείνο το έκανε με δική του πρωτοβουλία και τον ευγνωμονώ, αλλά δεν ξέρω πού ξεκινά και πού τελειώνει η εκμετάλλευση. Εννοεί για την εκμετάλλευση από μεριά σου. Ε, τι εννοεί, δεν ξέρει. Δεν ξέρει εσύ αν το εκμεταλλεύεσαι ή αν το ε, εκτιμά. Εννοώ τι εννοεί. Τώρα, αν είναι λάθο, τι σημαίνει λάθο και σωστό, Ποιο το ορίζει. Δηλαδή, γιατί πρέπει να, να θεωρούμε ότι σε όλα υπάρχει λάθο και σωστό, Α πούμε, από την κοινωνία. Ε, δεν είμαι αυτή τη άποψη. Όταν ένα ζευγάρι αποφασίζει μόνο του, Μπορεί να κρίνει για τον εαυτό του και όλα τα άλλα τα αφήνουμε στην άκρη. Τώρα, αν εσύ θεωρεί ότι εκμεταλλεύεσαι, αν όντω εκμεταλλεύεσαι, το ξέρει εσύ. Ενώ, τι να σου πω εγώ. Συζητήστε το. Νομίζω ότι αυτό είναι το καλύτερο να το συζητήσετε για να μην υπάρχουν και παρεξηγήσει. Αλλά νομίζω ότι πιο σημαντικό είναι να συζητήσει με τον εαυτό σου. Φίλε Νάδα. I don't feel lovable. Έχω σώμα σαν ανάποδο ντορίτο. Γιατί ποια είναι η σωστή μεριά του ντορίτο. Ε, θέλω καμπύλε, επειδή αυτό είναι το πρότυπο μου από παιδί. Το πρότυπο που από παιδί μου έχουν βάλει στο μυαλό πώ πρέπει να έχω για να είμαι ποθητή. Νιώθω Τόσο έτσι που δεν φοράω κανένα εφαρμοστό παντελόνι. Έχω την ψευδέστηση πω επειδή το σώμα μου δεν έχει παρκέ λίπο στι καμπύλε, είμαι unlovable. Έχω φάει τόσο brainwash που απλά δεν μπορώ να φορέσω τίποτα χωρί να νιώθω μειονεκτικά. Ε, ναι, τα πρότυπα. Ε, καλά, προφανώ εσύ καταλαβαίνει κιόλα, έχει μία αντίληψη. Ε, Παρ' όλα αυτά επηρεάζει και το καταλαβαίνω. Αλλά όπω πολύ σωστά μου είπε κάποιο σε ένα προηγούμενο μου βίντεο, κράζουμε την κοινωνία, αλλά είμαστε η κοινωνία. Ε, επομένως νομίζω ότι πρέπει λίγο με το ζόρι να κάνουμε shutdown, Αυτά τα πράγματα που μπορεί να ακούμε και να μας επηρεάζουν ε, Αλλά δεν είναι μια απλή κουβέντα Ξέρω ότι τα πρότυπα είναι πολύ περίεργα Εγώ ας πούμε ενώ είμαι κατά του μακιγιάζ βάφομαι Εντάξει σήμερα είμαι άβαυτη και οκ okay, είμαι σε καλό δρόμο Αλλά ξέρω ότι άμα δεν σου αρέσει το πρότυπο που σε πιέζει να βάφεσαι μη βάφεσαι Αλλά δεν είναι τόσο απλό και το ξέρω Νομίζω πω οι άνθρωποι θα έπρεπε να περνούν περισσότερο χρόνο με τον εαυτό του και να το κάνουν ενεργά, κυρίω. Ενεργά, δηλαδή. Κυρίω για να τον γνωρίσουν ήδη και να καταλάβουν σε έναν βαθμό τι θέλουν πραγματικά από τη ζωή. Ίσως έτσι μειωθούν τα μεγαλύτερα κόμπλεξ των ανθρώπων, λόγω των οποίων επιβαρύνεται κάπω κοινωνία και την καθιστούν λιγότερο λειτουργική. Ε, ναι, εντάξει, προφανώ, αλλά με τον σύγχρονο τρόπο ζωή, δεν έχει δάκιο τόσο χρόνο να κάτσει να συζητήσει με τον εαυτό σου. Δηλαδή, αν δουλεύει όλη μέρα και έχει παιδιά και έχει υποχρεώσει, νομίζει είναι εύκολο να κάτσει να τα πει με τον εαυτό σου. Ε, δεν είναι. Είναι τέλειο. Θεωρώ ότι κι εγώ που το κάνω είμαι πολύ privileged που μπορώ και το κάνω αυτό. Ε, αλλά δεν είναι τόσο εύκολο. Γεια σου Κωνσταντίνα, θα σε ρωτήσω κάτι που δεν θα είχα το θάρρος να σε ρωτήσω αν σε έβλεπα από κοντά. Είμαι μια γυναίκα 25 ετών, σχετικά όμορφη, αλλά είχα πάντα την ιδέα πω είμαι πολύ βαρετή στο σεξ. Δεν ξέρω γιατί. Θα ήθελα να μπορούσα να είμαι καλύτερη στον αυτοσχεδιασμό σχεδιασμό και πιο ζωντανή, σαν και σένα. What? Με χιούμορ, πιο παιχνιδιάρα. Α, με χιούμορ, γι' αυτό είπε εμένα. Ε, αλλά εγώ ντρέπαμαι πολύ. Χάνομαι στι σκέψει μου και γενικότερα περιμένω τα πάντα από τον σύντροφο. Έχει μήπω κάποια συμβολή. Confidence, my friend. Βρε βρες τρόπους να βελτιώσεις την αυτοπεποίθησή σου. Βρες τι είναι αυτό που σου ρίχνει την αυτοπεποίθησή σου. Εκεί θέλει προφανώς πολύ ε, ενδοσκόπηση και πολύ συζήτηση με τον εαυτό σου και να αρχίσεις να παρατηρήσεις το περιβάλλον σου, να δεις τι είναι αυτό που σου ρίχνει την αυτοπεποίθηση και όταν σιγά σιγά αρχίσεις να τα εντοπίζεις και να τα διορθώνεις, θα σου ανέβει και αυτοπεποίθηση, αυτό πιστεύω. Κωνσταντίνα, καλησπέρα. Σου είχα στείλει και την προηγούμενη φορά. Τελικά του την πήρα την πίτα. Σπανακόπιτα νηστίσιμη από παραδοσιακό φούρνο. Αχ, oh, γιαμ. Απλά δεν κατάλαβε καθόλου το υπονοούμενο δάσκαλός μου. Μου είπε: Σε ευχαριστώ, ήταν πολύ νόστιμη. σπανακόπιτα για ό,τι με αγκάλιασε, ούτε που με φίλησε, τίποτα. Δηλαδή, πώ αλλιώ να του δείξω πώ τον γουστάρω. <laughs> <laughs> Τι να σου πω. <laughs> uh, α, όχι, βασικά, γιατί κάθομαι και σκέφτομαι. Είπαμε: Όχι, άστον, πήγαινα αλλού. Δεν χρειάζεται να το φτιάξουμε το δάσκαλό. Κωνσταντίνα Καλησπέρα. Είχα πάει με το αγόρι μου εκδρομή σε ένα δάσο. Εκείνο είναι αρκετά πιο έμπειρο από μένα σε όλα αυτά τα πράγματα, αλλά μου έκανε ένα πολύ αλόκοτο αστείο. Σε ποια πράγματα είναι πιο έμπειρο στο δάσο, ε, Με έδεσε ανάμεσα από δύο δέντρα και με άφησε εκεί λέγοντά μου πω πάει για ψάρι στη λίμνη. Με άφησε για 30 λεπτά μόνη μου. Είμαι μπερδεμένη από τη μία. Δεν ξέρω αν εγώ έχω αρχίσει να κουράζομαι επειδή τραβάω πολλή ώρα, ή αν τα μηνύματα <laughs> έχουν αρχίσει να είναι όλο και πιο weird. <είς> με άφησε για 30 λεπτά μόνη μου. Είμαι μπερδεμένη από τη μία, με νευρίασε το όλο περιστατικό, αλλά παράλληλα με εξητάρει πω ξέρει όλα αυτά τα πράγματα. Ποια πράγματα το, το τη έδεσε και πω μπορεί να με δέσει με αυτόν τον περίπλοκο τρόπο. Εσύ, αν τα είχε με κάποιον και έκανε αυτό το πράγμα, θα σου άρεσε ή θα σε νευρίαζε και τα δύο όπω και σε μένα. Ό, δεν φαντάζομαι ότι θα μου άρεσε να με δέσει κάποιο ένα δάσο και να φύγει. Θα ήταν το χειρότερό μου για την ακρίβεια. Ε, τι φάση. Πραγματικά τι φάση. <χει> τι τι θα σα πω. Νιώθω πολλέ φορέ αειδιασμένη με του άντρε και δεν ξέρω αν αυτό οφείλεται στο γεγονό ότι μεγάλωσα με έναν κακοποιητικό πατέρα, ο οποίο μου δημιούργησε μια διαστραμμένη εικόνα για του άντρε ή σε κάτι άλλο. Για να είμαι πιο σαφή, έχουν υπάρξει αρκετέ φορέ που απλά δεν αντέχω να ακούω του άντρε να μου μιλάνε. Είτε τυπικά, είτε να μου λένε για τα προσωπικά του κλπ. Οτιδήποτε. Έχω παρατηρήσει γενικότερα ότι όποτε τυχαίνει να κάνω συζήτηση με έναν άντρα και να μου λέει τη γνώμη του για κάποιο θέμα, ακόμα και αν συμφωνώ, προσπαθώ να το επιβάλλω μια διαφορετική άποψη μόνο και μόνο επειδή με εκνευρίζει. Ε, δεν μπορώ να καταλάβω σε τι οφείλεται το μίσο που έχω για αυτού ή που να το αντιμετωπίσω, διότι γι' αυτό το λόγο έχω απομακρυνθεί από πολλέ ικανοποιητικέ φιλίε με άντρε. Εντάξει, δεν μπορώ εγώ τώρα να σου κάνω ψυχανάλυση και να ξέρω πώ επηρέασε ο πατέρα μου. Μου ακούγεται, πούμε, λογικό σύμφωνα με αυτά που λένε, ότι άμα δεν έχει τόσο σωστό πρότυπο του πατέρα ή τη μητέρα, ε, αυτό σου βγαίνει στη ζωή σου και σου δημιουργεί διάφορα προβλήματα. Αλλά εντάξει, μεταξύ μα τώρα υπάρχει μια ανδροφαγία στην κοινωνία. Υπάρχει. Εντάξει. Ε, το παρατηρώ. Παρατηρώ ότι ε, ενώ ας πούμε, προσπαθούμε κάποια πράγματα που, ακου, που ακουγόντουσαν παλιά για τι γυναίκε να μην τα αναπαράγουμε, με τον αντίθετο τρόπο αναπαράγουμε πολύ άσχημα πράγματα για του άντρε. Ε, Στον BuzzFeed, ας πούμε, το έχω δει αυτό. Κάθε μέρα θα δει ένα άρθρο το οποίο λέει μία απόδειξη πω οι άντρε είναι ότι πιο κλούλε, ότι πιο προβληματικό στην κοινωνία. Εντάξει, αυτό προφανώ δεν βοηθάει σε μία κατάσταση όπω στη δική σου. Ε, δεν είναι ωραίο να νιώθεις έτσι για μια συγκεκριμένη ομάδα ανθρώπων που δεν επέλεξαν καν, ας πούμε, το... αλλά και ακόμα και να το είχαν επιλέξει το τι είναι. Οπότε θα σου έλεγα ψάξ το περισσότερο. Αλλά φαίνεται ότι έχεις μια αντίληψη, οπότε είσαι σε καλό δρόμο. Αυτά ήταν τα μήνυματά σας, αυτό ήταν το πέστο. Ε, μου άρεσε πάρα πολύ αυτό το βίντεο, ελπίζω να άρεσε και σε εσάς. Ε, Να μου πείτε αυτά που σας ρώτησα στην αρχή. Και η φόρμα θα ξανανοίξει μέσα στο Δεκέμβριο λογικά δύο φορές. Το ποστάρω είτε στο Instagram είτε εδώ, στο community, στο YouTube. Ε... <συσχεδιά> Αυτά. <συσχεδιά> θα τα πούμε την επόμενη φορά. Γεια σας. Θες να πεις κάτι. <συσχεδιά> oh my god.